μετά από. Ναι, Χριστός. 10 Ιανουαρίου. Μετά από το Πάσχα. Το 18. Το Πάσχα. Ναι. Το Χριστουγεννιάτικο, το χειμωνιάτικο Πάσχα. 18. 10 Ιανουαρίου αρχίζουμε. Ναι. Τη βοήθεια του Θεού. Να φτάσουμε μέχρι τότε. Ας είμαστε καλά. Ας είμαστε καλά. Κύριε Βασίλη, κάτι ξεχάσατε να πείτε. 10 Ιανουαρίου με τη βοήθεια του Θεού, δεν είπατε. Ναι. Αν θα ζούμε όλοι. Ανάψει και εκείνο, σε παρακαλώ. Και εκείνο δεν πειράζει, να ψήσει τον βλέπω. Μπορεί κάποιο να μου δίνει. Σωστό. Άναψε ένα, πάτε να μου πει, σε παρακαλώ πολύ. Α, πάμε. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλες ημέρες περιμένουμε. Χριστούγεννα θα αντικρίσουμε και από την Αγία Γραφή θα πάρουμε το θέμα το χριστουγεννιάτικο. Εγένετο εν τες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου. Απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Ο Ιερός Ευαγγελιστής, προκειμένου να δείξει χειροπιαστά ότι ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι και Θεός, ίσως με τον Πατέρα, ομοούσιος όπως και το Άγιο Πνεύμα, ότι πέρασε από την ιστορία και ότι είναι ιστορικό πρόσωπο, αναφέρει χειροπιαστά γεγονότα, χειροπιαστά, που δεν επιδέχονται ούτε μία στο δισεκατομμύριο αμφισβήτηση, ούτε μία στο 3 εκατομμύριο αμφισβήτηση. Λέει, εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου. Βγήκε, λέει, έβγαλε διαταγή ο Αύγουστος, ο Κέσαρας, εκείνος που διαφέντευε, κυβερνούσε το τότε γνωστό κόσμο. Που αυτό το πάσα την οικουμένη εννοεί σε όλο το τότε γνωστό κόσμο, ήταν ο άρχοντας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο αυτοκράτορας ήταν Αύγουστος το όνομα. Αύγουστος. Έχουμε και μήνα Αύγουστο. Ναι. Σημαίνει η λέξη Αύγουστος, Αύγουστος. Να το πούμε στα λατινικά. Αυγούστους. Σεβαστός. Αυγούστους, σεβαστός. Οι άνθρωποι γενικά απονέμουν, μοιράζουν το μέγιστο σεβασμό στο Θεό. Μετά, κατά αναλογία, σεβόμαστε τους γονείς μας, τους ιερείς. Αλλά όχι με την ίδια απονομή του σεβασμού που σεβόμαστε το Θεό. Τον προσκυνάμε, τον λατρεύουμε το Θεό. Το Θεό τον προσκυνάμε, τον λατρεύουμε. Γιατί είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος, του παντός. Οι αυτοκράτορες, όπως ο Αύγουστος τώρα εδώ,
όμοια με το Θεό θέση είχε. Θεός είχε την απέτηση να είναι επί της γης και αυτό και απαιτούσε σεβασμό όμοιο με εκείνο που απέδιδαν οι Ρωμαίοι στους θεούς. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είχε το όνομα Αύγουστο, δηλαδή σεβαστός. Όντως, σε όλη την οικουμένη, τη γνωστή τη τότε, ήτανε σεβαστό, θείο πρόσωπο. Θείο πρόσωπο. Επαναλαμβάνω, επήχε θέση Θεού εδώ στη γη και απαιτούσε σεβασμό και λατρεία όμοια από τους ανθρώπους. Και αυτό γινόταν. Και αυτό γινόταν, όπως θα πούμε. Αυτός λοιπόν ο Αύγουστος, ο Αυτοκράτορας, που βασίλευε τότε που γράφει ο Ευαγγελιστής, για τα γεγονότα μιλάω τώρα, το 4 π.Χ. Όχι, το 1, 4 από Χριστού ήταν άρχοντας αυτός. Και βγάζει γραπτή απόφαση, διάταγμα, δόγμα, όπως το λέω εδώ πέρα, του απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Να γίνει απογραφή σε όλη την επικράτειά του. Οι πολίτες όφυλαν να εκτελέσουν τη διαταγή του Αυτοκρατόρα. Και το ζεύγος, η Παναγία με τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα, πήραν δρόμο να απογραφούν στην Βηθλεέμ, λέει εδώ που θα διαβάσουμε τώρα. Θέλω να γνωρίζουμε ένα πράγμα, για να απαντάμε και σε μερικούς που έχουν λόγο να κατηγορούν την Εκκλησία. Ο σεβασμός στην οποιαδήποτε αρχή, όποια και είναι αυτή, είναι έργο θείο. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι να απονέμεται, λέει, στους βασιλείς και στους άρχοντας της εποχής του, στους διώκτες του Χριστού, τον ανάλογο σεβασμό. Αυτό που χρειάζεται στην εξουσία. Πάσα, λέει, πώς το λέει, πάση εξουσία, κάπως έτσι το λέει, υποτασέστο, να δίνουν υπακοή. Και ο Κύριος, ο Ιωσήφ και η Παναγία πήγαν να απογραφούν στην πόλη από την οποία κατάγονταν, Βηθλεέμ. Διαβάσω και το κείμενο, γιατί είναι αναγκαίο να δούμε και το πράγμα. Απογράφεστε πάσα την οικουμένη. Αυτή η απογραφή, πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου, λέει, η πρώτη απογραφή που έγινε όταν ήταν ηγεμόνας στη Συρία ένας άρχοντας, ο Κυρίνιος, και πορεύοντο πάντες απογράφεστε, και πήγαιναν όλοι να κάνουν την απογραφή τους εις την ιδίαν έκαστος πόλη, κάθε άνθρωπος στη δική του πόλη. Ανέβη και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, της πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαία, εις την πόλη Δαβίδ, ή της καλύτερη Βηθλεέμ, στην πόλη της Ιουδαίας που ονομάζεται Βηθλεέμ. Γιατί, λέει, δια το είναι αυτόν, ο Ιωσήφ δηλαδή καταγόταν, αν πάμε αναγωγικά προς τα πίσω, ήταν απόγονος του Δαβίδ. Και σε ένα απόγονος του Δαβίδ πρέπει να πάει στην πόλη εκείνη
Από την 10 καταγόντρα πάτε οι προπάτορές του, οι γονείς του. Δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Επειδή καταγόταν αυτός από το σπίτι, από τη φαμίλια του Δαβίδ. Εντάξει, τη φαμίλια που ήταν προπάτορας του ο Δαβίδ. Για να απογραφεί συν Μαριάμ την μνηστευμένη αυτό γυναική για να κάνει την υπογραφή μαζί με την Μαριά, την μνηστή του. Μνήστορας είπαμε ήταν, δεν ήταν ο άντρας της, ήταν ο μνήστορας, ο αλλιώς ο φροντιστής της, αυτός που την πρόσεχε, και έτσι, που την πρόσεχε από οποιοδήποτε κακό, μετά το Θεό, μετά από το Θεό. Ούση εγγύο λέει, τότε η Παναγία ήταν έγκυος, ήταν έγκυος. Αφού θα μας μιλήσει για τη γέννηση, προφανώς ήταν στον ένα το μήνα. Ήταν οι μέρες του τεκίν αυτή. Ήταν οι μέρες του τεκίν, σημαίνει να γεννήσει το παιδί της η Παναγία. Να γεννήσει το παιδί της. Το παιδί που άλλοτε γνωρίζουμε, ότι το επιγέλθη στην Παναγία, το ανέφερε στην Παναγία ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ότι θα γεννήσει Υιόν και θα καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ακριβώς στον χρόνο, την ημέρα της γεννήσεως, έφτασε η Παναγία περίπου στη Βηθλεέμ και μας είναι γνωστά τα γεγονότα. Ότι ουχ ευρέθη κατάλημα για να μείνουν τόπος, για να μείνει η Παναγία. Τώρα όλη αυτή η περίπτωση δεν ευρέθη κατάλημα, απηχεί μια πραγματικότητα, δηλαδή δεν βρήκε. Αυτός που έπλασε τον κόσμο δεν βρήκε ένα μέρος για να μείνει. Ένα πολύ μικρό μέρος για να μείνει η οικογένεια, τίποτα. Δεν είχε βρεθεί τόπος εδώ καταλήμματι. Δεν βρέθηκε τόπος για να μείνει. Άραγε. Έχει τόπο εντοκαταλήμματι για να μείνει σε μας. Και εκείνο το ερώτημα το μεγάλο. Αδέρφια μου, συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με. Με πολύ επιπόλαιο τρόπο. Με πάρα πολύ επιπόλαιο τρόπο. Και πολύ και αρνητικό προς το πνεύμα του Χριστού εορτάζονται τα Χριστούγεννα. Είναι θέμα, μήπως δεν βρίσκει ο Χριστός τόπο για να παραμείνει και παραμένουν τα φανταχτερά που ζει η ανθρωπότητα. Μήπως είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν βρίσκει τόπο ο Κύριος για να μείνει. Οπότε φώτα, φωτάκια, λάμψεις και ούτω καθεξής. Επιφάνεια Χριστουγεννιάτικη. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό της φτώχειας. Καμία απολύτως σχέση με τον Χριστό της φτώχειας. Γιατί ο Χριστός θα μας πει παρακάτω, όμως το διαβάσουμε, ότι και τον εσπαργάνωσε η Παναγία όταν γεννήθηκε στη Φάτνη, εκεί που τρώνε τα ζώα, το τήριξε με ρουχαλάκια, όχι ανάλογα με εκείνα
που έπρεπε να έχει ένα βρέφος, με ό,τι βρήκε. Και έρχονται μετά οι άλλοι παροχείς, αυτοί που του πρόσφεραν κάτι, οι άλλοι, τα άλογα ζώα που ήταν εκεί μέσα, να του προσφέρουν. Λέει ο Δαβίδ ένα ωραίο το. Όλοι το ακούμε, όλοι το ακούμε, όλοι, όλοι. Αλλά να το συσχετίσουμε με αυτό το γεγονός εδώ, που δεν βρήκε τόπο ο Χριστός να γεννηθεί και γεννήθηκε στην Παγνή. Στον Παγνή να πω, στον Παγνή. Να το ζεσταίνουν, λέει, τα άλογα ζώα, το γαϊδούρι και η αγελάδα, η αγαδίτσα, το μοσχαράκι. Στο πιο βρώμικο μέρος βρήκε, στο πιο βρώμικο μέρος, σε στάβλο. 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 Πιο ναι. Ωραίο γεννιέται σήμερα σε στάβλο. Να το προσέξουμε αυτό, λέει, ούχε βρέθη τόπος. Δεν βρέθηκε τόπος να μείνει ο δημιουργός της γης, ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Εν το καταλήματι για να μείνει, αυτός μένει τόπο για να κάνει κατάλημα, να μείνει εκεί. Ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν τα ζώα, ενείται αυτόν τα ερπετά της γης, οι πάγνες, η θάλασσα, οι λίμνες, και μέσα εκεί τον ημί ολόκληρη κτίση τον Κύριο. Αυτόν που τη δημιούργησε, αυτή η άψυχη τον ημί ανά πάσα στιγμή, γράφει στο βιβλίο του Αγίου Παϊσίου μέσα, ότι έζησε ο Άγιος Παΐσιος ζωντανά, ολοζώντανα. Το φαινόμενο αυτό, λέει, άκουσε με τον τρόπο που ο Θεός του το αποκάλυψε, υμνολογία, τραγούδημα, θα το πούμε έτσι, υμνολογία θεϊκιά, απόλυτη κτήση από αυτά που ανέφερε προηγουμένως. Ερπετά, πουλιά, πετεινά πτερωτά, θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, άστρα και το καθεξής, να τον υμνούν. Μόνο οι άνθρωποι τον τρόπο τους. Ε? Μόνο οι άνθρωποι λείπανε. Μόνο. Οι άνθρωποι λείπανε, λέω, να τον υμνήσουν. Εκεί πια δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Εκεί πια φαίνεται το πόσοι είναι του δημιουργού μας η αγάπη, ώστε να φτιάξει άνθρωπο και να λέει τον ελάττωσε λίγο παρακάτω από αγγέλους. Αλλά κοιτάξτε κάτι. Η απουσία παντός ανθρώπου στην ημέρα της γεννήσεως, λέει ο Άγιος Παΐσιος, πόσο δίκιο έχει, το βεβαιώνει η Γραφή, πόσο δίκιο έχει. Λέει, οι πολλές ανέσεις, μάλλον οι ανέσεις για το μοναχό, μιλάει για το μοναχό, δεν χρειάζονται. Όταν σου λείπουν, λέει, οι ανέσεις οι ανθρώπινες, θα έρθει να σε παρηγορήσει από ψηλά. Σίγουρη παρηγοριά, σίγουρη παρηγοριά, σίγουρη παρηγοριά. Εδώ συνέβη αυτό ακριβώς. Απουσία ολοκληρωτική ανθρώπων. Αντικατάσταση ζώα και επιμένες αγραβλούντες. Και επιμένες αγραβλούντες. Φύλαγαν τα προβατάκια τους οι τσοπάνιδες. Και δόξα ανυψίστης Θεό επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η παρουσία αγγέλων. Η παρουσία αγγέλων. Εδώ είναι η θεία παρέμβαση. Θεία προστασία στο βρέφος το νεογέννητο που είναι Θεός με τη μορφή μωρού παιδιού. Η άκρα ταπείνωση. Μιλάμε όταν απουσιάζει η θεία προστασία, με συγχωρείτε, η ανθρώπινη
κάθε ανθρώπινη βοήθεια, τότε σίγουρα μπαίνει στη μέση ο Θεός. Μπαίνει στη μέση ο Θεός. Καλή της ώρα μια γυναίκα, το έχω πει και άλλη μια φορά, αλλά ας το πω και την τρίτη φορά, τις πρώτες μέρες που έφυγε ο Σεραφείμ, σταματάει μια γυναίκα στον δρόμο που έχει άρρωστο τον άντρα, σε το πω γιατί αξίζει τον κόπο, και μου λέει, τώρα κύριε πώς θα με είπε, πώς με είπε, ακούστε, όταν κάνει αφαίρεση ο Θεός προστάτη οικογενείας, ο προστάτης είναι ο ίδιος από εκεί πέρα, παίρνει τη θέση του. Να το χωνεύσουμε καλά. Δεν μένει ο άνθρωπος χωρίς θεία βοήθεια. Όσο και να το καταλύσουν οι άνθρωποι. Χωρίς θεία βοήθεια δεν μένει. Οπότε και ο Κύριος είχε την παρεούλα του τα ζώα. Είχε αμέσως αργότερα την παρουσία των απλοϊκών ποιμένων. Δεύτε και είδομεν. Πάμε να δούμε. Έως εκεί είπαν οι ποιμένες. Και προσκύνησαν το Θεό βρέφος. Έχει εκκλησία μας αμέσως μετά. Προσκύνηση των ποιμένων. Τους έχει εκκλησία μας αμέσως μετά αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους. Στην απλότητα. Στην ας πούμε θεοεγκατάληψη φαινομενικά. Έρχεται η σκέπη και σκεπάζει υπό τα στέρυγας αυτού κάτω από τις δικές τους πτερούγες ελπιούμεν. Έχουμε την ελπίδα πουθενά άλλου. Η Ελλαδίσσα μας, ο Ελλαδίσσα μας, αυτοί που κυβερνάνε την εκαταστρέφουνε και συνεχώς την καταστρέφουνε, αλλά δεν απουσιάζει αυτός που κουμαντάρει τον κόσμο όλο. Δεν απουσιάζει, δεν θα γίνει το έργο όπως εκείνοι το θέλουν ή μάλλον θα ανατραπεί το έργο τους. Έτσι θα γίνει και όχι αλλιώς. Το έργο τους θα ανατραπεί. Εγεγήθη λοιπόν ο Κύριος, ευρέθη όχι τόπο στο κατάλημα, αλλά θεία αρρωγή για να προστατεύσει το βρέφος εκείνο που γεννήθηκε χωρίς ανθρώπινη προστασία. Και βέβαια οι ποιμένες ήταν εκείνοι που γεύτηκαν σε όλο το μεγαλείο. Ωραία αδέρφια, το καταλαβαίνουμε. Με τα μάτια μην περιμένουμε να δούμε αυτό που λέγεται θεία αρρωγή, θεία βοήθεια. Μπορεί και αυτό να γίνει αν θέλει ο Θεός. Αλλά γίνεται με μυστικό το τρόπο. Όπου ο Θεός βούλεται γίνεται και ζωντανή παρουσία. Διαφορετικά η παρουσία του Θεού είναι μόνιμη μέσα στον άνθρωπο που λατρεύει και αγαπάει τον Θεό. Λέγει εδώ το ιερό κείμενο «Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα αυτή αγραβλούντες και βοσκοί στην περιοχή αυτή ήσαν και έβοσκαν πρόβατα αγρυπνοί αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός». Φύλακα τα πρόβατα με βάρδιες. Φυλακή σημαίνει βάρδια. Τώρα είμαι εγώ ένα τρίωρο, μετά άλλος ο πάνος, μετά άλλος. Να περάσει η νύχτα να βοσκήσουν τα πρόβατα, αγραβούντες λέει. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαψεν αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι οι απλοϊκοί είδαν το όραμα εκείνο. Στην πραγματικότητα
αγγέλους μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στη δόξα του Θεού. Και αυτοί γίνανε μάρτυρες μετά της γεννήσεως του Κύριου. Και λέει, εφοβήθησαν φόβο μέγα. Οι τσοπάνιδες είδανε λάμψη και δόξα ουράνια, φοβηθήκαν. Κάτι τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Πώς θα γίνει. Και είπε αυτής άγγελος, μη φοβήστε, ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη, ήτσες έστε παντί το λαό, ότι ετέκθη μην σωτήρ. Τι φοβόσαστε, βρε. Εμείς, ο αρχάγγελος που τους παρουσιάστηκε, πέρα εδώ και αγγέλους να ψάλλουν δόξα υψίστης, λέει, έχετε ειρήνη μην, τι φοβόσαστε. Σας ευαγγελίζομαι χαρά μεγάλη, ετέχθη ημίν σωτήρ. Λεξούλες, ε. Γεννήθηκε για σας ο σωτήρας. Ο σωτήρας. Διάβαζα, Χριστέ μου, τα μεγαλεία σου. Διάβαζα πολλές φορές ή μια φορά τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού από τον Ιερό Χρυσόστομο. Δεν το έφερα, το ξέχασα, δεν το έφερα. Λέει, πόση δύναμη έχει. Το όνομα αυτό γκρέμισε το θάνατο. Το όνομα αυτό άνοιξε τις πύλες του ουρανού. Το όνομα αυτό νίκησε το διάβολο. Το όνομα αυτό άνοιξε την πόρτα του παραδείσου και μπήκε ο νηστής. Το όνομα αυτό ανέστησε νεκρούς. Το όνομα αυτό του Ιησού Χριστού οδηγεί τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το όνομα ο Σωτήρ που δεν καταλαβαίνουμε καθόλου, που το ευαγγελίστηκαν οι άγγελοι. Ετέχθη, γεννήθηκε ημίν Σωτήρ, ο Σωτήρας. Τώρα, όταν συλλογίζομαι σπίτι μέσα, ορισμένες φορές λέω, πόσο μακριά ο λογισμός δεν μπορεί να φτάσει αυτό το μεγαλείο το μεγάλο, ούτε τη γεννήσεως του Χριστού, ούτε τι σημαίνει σωτήρας του κόσμου και σωτήρας δικός μου. Είναι φοβερό πράγμα. Και αυτό γιατί δεν έχουμε ζωντανά καταλάβει τι είναι ο Ιησούς Χριστός για μας, τους ανθρώπους γενικά, για όλη την ανθρωπότητα και προσωπικά για τον καθένα. Ετέχθη, λέει, ημίν σωτήρ, ο σωτήρας μας, ο δικός μας σωτήρας. Είναι μικρό πράγμα, δεν είναι και, ακούστε να δείτε. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα για να φτιάξουν οικογένεια. Έφτιαξαν την οικογένεια. Κοιτάξτε όμως, μέσα από τις οικογένειες γενικά βγήκαν ορισμένα άτομα που είχαν υπερβολή αγάπης στο πρόσωπο της Θεότητας, του Ιησού Χριστού και λένε «Για χάρη σου σωτήρα μας, φεύγουμε από τον κόσμο, μπαίνουμε στις σπηλιές, σου μιλάμε μέρα νύχτα, ανεβαίνουμε σε στήλους επάνω κάτω από το χιόνι και τη ζέστη, μιλάμε σε ένα μέρα νύχτα, σ' αγαπάμε με όλο το είναι μας, δεν καταλαβαίνουμε ούτε το κάψωνα ούτε την παγωνιά, γιατί μας καίει το όνομά σου. Μας καίει το όνομά σου, είσαι σωτήρας μας». Δηλαδή αυτοί οδηγήθηκαν σε αυτές τις ακρότητες, θα λέγαμε, για τον άνθρωπο, γιατί ο φυσικός δρόμος, λέει, που έχει να διανύσει ο άνθρωπος είναι η οικογένεια. Το να ξεφύγεις από αυτό και να κάνεις αυτά που αναφέρω προηγουμένως είναι ο υπερφύσιν δρόμος. Πάνω από τη φύση δρόμος. Δεν το πιάνει η λογική. Με κανέναν τρόπο. Και αυτό γίνεται, λέγει ο Άγιος Παΐσιος, άμα σε κάψει η αγάπη του Θεού, τότε
Και λέει, πόση αγάπη πρέπει να έχουμε γέροντα, και απαντάει, ένας μεθυσμένος, πόση αγάπη έχει στο κρασί. Άπειρη. Ο μεθυσμένος είναι, το κρασί αγαπάει. Και ο μεθυσμένος στην αγάπη του Χριστού, Χριστό αγαπάει, μόνο Χριστό. Και αυτά αγκαλιάζει, γιατί είναι μέσα του γεννημένος ο Χριστός. Άπαξ διαπαντός. Άπαξ διαπαντός. Αυτά πράγματα δεν ερμηνεύονται με τη λογική. Πώς θα το κάνουμε εκείνο το πράγμα. Τα ερμηνεύει μόνο η μετοχή ζωής. Συμμετέχεις, καταλαβαίνεις. Να πω και κάτι πάλι για να συνοηθούμε καλά. Πονάει εδώ ο αδελφός μας. Έχει ένα πόνο α, παράδειγμα λέω έτσι. Και ο πόνος τον καίει. Εγώ θα πω, τι έσβρε αδελφέ, πονά θα μπει πολύ. Πόσο λέτε ότι μπορώ να το καταλάβω. Στην επιδερμίδα μόνο. Nice. Στην επιδερμίδα μόνο. Αν όμως έχω τον ίδιο πόνο, θα συνεννοηθούμε απόλυτα. Απόλυτα. Μη ζητάμε να ερμηνεύουμε γεγονότα που θα ζουν οι άλλοι με τη λογική. Γεγονότα που ζούμε και ζούνε, συνοριόμαστε απόλυτα, έχουμε τις ίδιες κεραίες και μπορούμε να συνοηθούμε. Και εδώ μεταξύ μας τώρα έχουμε τις ίδιες κεραίες και συνεργαζόμαστε και ομιλούμε. Έχουμε θείο πνεύμα που μας φωτίζει όλους και αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτά που λέμε, τι είναι αυτά που συζητάμε. Ο άλλος απ' έξω δεν θα καταλάβει τίποτα από αυτά. Θα γιορτάσει τα επιφανειακά Χριστούγεννα. Δεν είναι λοιπόν μικρό. Καθόλου μικρό το γεγονός της γεννήσεως του Ιησού Χριστού ως ανθρώπου στον κόσμο. Είναι γεγονός και ξέρετε, δεν το σχολιάσαμε. Οι απλοϊκοί επιμέρες το έζησαν. Γιατί και ο Χριστός σε φτωχικά σπίτια συνήθως κάνει παρέα. Λέγει, εάν ντύσετε έναν από αυτό που δεν έχει να ντυθεί, από ρούχα που δεν έχει ντυθεί, εμένα ντύνεται, το φτωχό. Εάν ταΐσετε έναν που δεν έχει να φάει, εμένα ταΐσετε που δεν έχω να φάω. Εάν κάνετε μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο που δεν έχει τον ίδιο μοίρα ή χρειάζεται την ανάγκη του συνανθρώπου του, σε μένα που είμαι άρρωστος ενεργώστε. Ό,τι προσφορά γίνεται στον ενδεή, σε εκείνο που έχει ανάγκες, οποιασδήποτε ανάγκες, πάει στα χέρια του Κυρίου μας Ιησού. Αυτός είναι ο φτωχός. Αυτός είναι ο φτωχός. Γιατί αλλημονόμαστε. Εμείς δεν είχαμε και τίποτα πρώτα στον κόσμο. Ούτε και τον εαυτό μας, ούτε και τα υπάρχοντά μας. Δικά του είναι. Αυτός που ήταν ο δικά του, ήρθε χωρίς να έχει τίποτα. Χωρίς να έχει τίποτα. Πλούσιος όν, τι λέει παρακάτω, τάκη εσύ που μπορεί να θυμηθείς. Πλούσιος όν, τι λέει Απόστολος Παύλος. Ευτόχευσε. Το ευτόχευσε σημαίνει, έγινε εκούσια φτωχός. Εκούσια. Πλούσιος σε όλα. Δυστυχώς, δεν ζούμε την ημέρα, την κάθε μέρα που περνάει με τη διέλευση, με το πέρασμα μέσα από το λογισμό μας ενός Άγιου καλού λογισμού γύρω από τα Θεία γεγονότα ώστε να μας ηλεκτρήσει, να περάσει και μέσα μας και να ζούμε βιωματικά αυτό που μελετάμε, αυτό που διαβάζουμε, αυτό που προσευχόμαστε. Αν δεν γίνεται αυτό, τι λέει ο λαός, Μπενάκης και Γιαννάκης. Μπενάκη και Γιαννάκης. Πάλι θα ασχοληθούμε τι έκανε τούτος, τι έκανε ο τάδε αρχηγός από τη μια μεριά, όλος από την άλλη. Μα θα μας τα λύσει ο Κύριος, θα τη δώσει τη λύση ο Κύριος, όπως και να έχει. Το ξαναλέω, ξεκινάω. Ο Χριστός δεν αφήνει τα παιδιά του χωρίς την προστασία. Πώς θα το κάνω και το πράγμα. Δεν τα αφήνει. Και αφού δεν τα αφήνει, λίγο είναι το ψωμάκι τους. Λίγη υπομονή να κάνουν. Λίγη υπομονή να κάνουν. Μου έλεγε ο Σεραφείμ,
έπεθε, άρα. Πότε θα γίνω καλά μου, λέγε. Παιδί μου, κοντά είναι η μέρα που θα βγει ο ήλιος και θα γίνεις καλά. Το έλεγα στην γραφικό χωρίο. Έως σου η μέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατύλει. Του το έλεγα στα αρχαία, γιατί εκείνος ξέρει αρχαία και ήταν στην Εκκλησία σαν άνθρωπος. Πότε ρε πέθανε μου, λέει. Ο Στολός Παύλος λέει, παραυτήκα, λέει, ο χρόνος που κυλάει και είσαι μέσα στη δοκιμασία, είναι χρόνος παραυτήκα. Ξέρεις σημαίνει αυτό, τσαφ, τόσο γρήγορος. Τόσο γρήγορος. Αλλά την ώρα που είσαι στη δοκιμασία, παραχωρεί ο Κύριος να την καταλάβεις, να του πεις βοήθησέ με. Και να σε αγιάσει. Να φύγουν σκουριές από πάνω. Σκουριές. Έτσι είναι. Ο Κύριος μας εγεννήθη για να τον αγαπήσουμε. Ο Κύριος μας εγεννήθη για να μας αναγεννήσει. Τι να κάνω, του λέει ο Νικόδημος που του πήγε νύχτα, τι του είπε ο Νικόδημος, ο Εβραίος, ο βουλευτής. Λέει, αν μη της γεννηθεί εξίδωτος και πνεύματος, ου μη δύνατε σε ερθύνη στη βάση του ουρανού. Άμα κανείς δεν αναγεννηθεί από το νερό και το Άγιο Πνεύμα, δεν πάει, λέει, στη Βασιλεία του Θεού. Εμάς, δόξα τω Θεώ, ο ερχομός του Κυρίου, δόξα τω Θεώ, χίλιες δόξες να έχει, μα μύριες δόξες να έχει. Μια λέει και ο Άγιος Παΐσιος μια φορά, σε ευχαριστώ Θεέ μου, εκατομμύρια φορές σε ευχαριστώ, και άκουσε ο παλικάρακι που μέσα στο καλύβι του, εκατομμύρια, α, καλό, έλεγε, εσύ με τα εκατομμύρια σε να κάνεις. και έλεγε ο Άγιος, για εκατομμύρια ευχαριστώ, στο... Λοιπόν, και εμείς εκατομμύρια φορές ευχαριστώ, γιατί και μας έχει κάνει ανθρώπους και μας έχει αναγεννήσει και μας κάθε χρόνο που γεννιέται μας λέει, εγώ όχι μόνο σας αναγεννώ, αλλά και σας δοξάζω, γιατί αυτό είναι ο προορισμός σας. Αμήν. Δεν είναι τίποτα άλλο να σας πω. Αν δεν θα πείτε κάτι εσείς, πέστε το. Φτάνει σαν εδώ. 40 λεπτά. Όχι, 50. Πες κάτι που θέλεις να πεις. Όταν οποιοδήποτε πιστός την προσευχή του απαγγέλει την δοξολογία, είναι παιδαριώδης η ερώτησή μου, εισακούεται από τον Θεό η δοξολογία ως προσευχή. Αυτό θέλω να μας εξηγήσουμε. Η δοξολογία που διαβάζεται στην Εκκλησία, αν διαβάζει κανείς στο σπίτι του, εισακούεται από τον Θεό ή πρέπει να λέγεται μόνο στην Εκκλησία. Αυτό την απορία έχω. Την ξέρεις, είναι ένα ναι τεράστιο. Ένα ναι αποδώσαμε εκεί πάνω. Καμιά προσευχή δεν πέφτει στο κενό. Καμία στο κενό, εκτός αν έχεις μίσος με κανέναν άνθρωπο, δεν θα ανέβει ποτέ. Όχι αυτή, οποιαδήποτε. Πρέπει να είσαι καλά με όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο καλά, να αγαπάς τους άλλους. Όσο γίνεται σαν άνθρωπος. Αν δεν τον αγαπάς τον άλλον, τελείωσε, οποιοδήποτε. Δεν σ' ακούει. Όχι, δεν ακούγεται. Αφού λέει, άφησε τα αμαρτήματα να σ' αφήσει λίγο τα δικά σου. Δεν γίνει, δηλαδή. Και του είπε, τι λέει εκεί πέρα στο, πες το να, στο τελώνι εκεί. Εκεί λέει, εγώ λέει, ο Φαρισαίος, εγώ λέει κάνω, αλλά δεν έκανε μόνο ένα. Δεν είμαι σαν εκείνο, δηλαδή. Δεν πάει με τίποτα πάνω. Τελείωσε. Να ξεγράψουμε. Η καλές μας, η όμορφη ζωή εδώ στη γη, η όμορφη ζωή, εξαρτιάται από το θέλημα του Κυρίου. Όχι από το δικό μας στραβό μυαλό. Γιατί μπορούμε να μου φερθείς εσύ τα στραβά και δεν καταλαβαίνω ποιος στραβός από σένα εγώ, οπότε τι. Όταν όμως δεν σου κρατάω τίποτα, εγώ ζω ωραία. Εγώ ζω ωραία, τελείωσε. Όταν βλέπω και καμαρώνω τα πρόσωπα των αλωνών, η ομορφιά είναι εδώ μέσα. Εδώ είναι η ομορφιά, δεν υπάρχει. Λέμε παραμύθια τώρα, παραμύθια. Λοιπόν, κάποιος κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, προσευχή.
Και καλή εντάμωση μετά του Αγίου Άγιο Άγιος ο Θεός. Πάτερ ημών, επισκεφθείτε αγιάς του μας, ελθεί βασιλεία σου και κήρυξε ημάς, ως ουρανών εκ πνευματικής, ανάρτητον πάντα ποιώσεων δώσ' ημείς σήμερα και αφήνουν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους λάθη μας, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από πονηρού. Διευκόν τον Άγιο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελεύθερος ημάς. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα, καλά Θεοφάνεια, καλή Πρωτοχρονιά και Άγια και ευλογημένη. Αμήν.